κάτι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκπονείται ένα σχέδιο που αφορά στην ηλεκτρονική λήψη των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση των συμβολέων εγγράφων. Εμείς συμβολογράφοι υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα αυτό έχει στόχο να περιορίσει την άκρατη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών και να συντομεύσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης, το βλέπουμε θετικά. Αυτή τη στιγμή, εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας, έχουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα για να αναζητήσουμε και να συγκεντρώσουμε το πλήθος των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα τα οποία ετοιμάζουμε και αποστέλουμε στις ΔΟΗ δεν μπορούμε να τα έχουμε διεκπεραιωμένα από τη ΔΟΗ αν δεν ενοχλήσουμε επανειλημμένα τους λογιστές των συμβαλωμένων προκειμένου να τα αναζητήσουν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των πελατών στο τάξη όπου αναρτώνται. Αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, των συμβολογράφων και των λογιστών πρέπει να εκλείψει. Επίσης, μέχρι προ-λίγων ημερών, η πιστοποίηση των συμβολογράφων για τη λήψη της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας δεν ήταν αρκετή, διότι απαιτούνταν παράλληλα να ενοχληθούν οι λογιστές των μεταβιβαζόντων προκειμένου να εκδώσουν ακόμη μία ασφαλιστική ενημερότητα δεδομένου ότι δεν είχε ενοποιήσει τα συστήματά του ο ΙΕΦΚΑ. Μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να ενοποιήσει τα δύο συστήματα ώστε κατέστη πλέον εφικτό εμείς οι συμβολογράφοι να εκδίδουμε μία ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να εξουδοτείται ο συμβολογράφος από τους συμβαλόμενους ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση όπου απαιτείται προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα έγγραφα για την σύνταξη του συμβολαίου. Αυτό θα συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων αλλά και στην σχετική επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης των ακινήτων. Να υπογραμμίσω όμως ότι αυτό και μόνο δεν αρκεί. Δεν είναι λύση η αντικατάσταση της παραδοσιακής γραφειοκρατίας με την ηλεκτρονική. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από την πολιτεία, αν πράγματι ενδιαφέρεται για την βελτίωση και την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης των ακινήτων. Ποια είναι αυτά? Θα πω πρώτο και κύριο να αρθούν σημαντικές αδικίες οι οποίες υφίστανται στην φορολογική νομοθεσία, τόσο αναφορικά με τις διατάξεις περί έμφυα, όσο και αναφορικά με την εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Για παράδειγμα, σήμερα οι πολίτες πληρώνουν φόρους κατοχής ακινήτων και φόρους μεταβίβασης ακινήτων με αξίες που σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θεωρούνται, όπως και άλλες φορές έχουμε επισημάνει, θεωρούνται οι αποθήκες, τα κοτέτσια, επαγγελματικές στέγες, ενώ θεωρούνται νόδιμοι τα κτίσματα πολλών δεκαετιών, ακόμη και εκατοντάδων ετών, θεωρούνται νόδιμοι εάν έχει τύχει να γίνει μια προσθήκη κατ' επέκταση ενός ελάχιστου εμβαδού στο παλαιό κτίσμα. Δεύτερο, να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία με την κατάργηση ενός πλήθους αχρίας των εγγράφων που σήμερα θεωρούνται προαπαιτούμενα. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να αναζητήσει από το πλήθος των εγγράφων τα οποία θεωρούνται σήμερα ως προαπαιτούμενα για τη σύνταξη των συμβολών, ποια είναι εκείνα που θεωρούνται και είναι απαραίτητα και ποια είναι περιττά, ώστε κάποια εξ αυτών τα οποία πράγματι είναι περιττά να τα καταργήσει. Να γίνει εκ μέρους της πολιτείας κατανοητή η ελληνική πραγματικότητα και να πάψει η πολιτεία να θέτει διαρκώς αντικίνητρα στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Να επισημάνω προκειμένου ότι σήμερα είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των προαπαιτούμενων εγγράφων για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, ο οποίος διαρκώς εμπλουτίζεται. Δηλαδή κάθε τρίμηνο προστίθεται και μία άλλη νέα υποχρέωση στις ήδη υπάρχουσες χωρίς να καταργείται τίποτε απολύτως. Συνεπώς, θα πρέπει η πολιτεία όχι μόνο να ασχοληθεί με την διαμόρφωση μιας πλατφόρμας στην οποία θα
θα μεταφερθεί όλη αυτή η άκρατη γραφειοκρατία, αλλά να βελτιώσει και τις συνθήκες εργασίας, να εξορθολογοποιήσει την διαδικασία και σε κάθε περίπτωση να κρατήσει μόνο εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την μεταβίβαση του ακινήτου. Θέλω να πω εδώ ένα παράδειγμα. Ο νόμος για τον έμφυα απαιτεί μεταξύ άλλων, μάλλον ορίζει ότι το δημόσιο δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ακινήτων για τα ακίνητα τα οποία κατέχει. Όταν όμως χρειαστεί να μεταβιβάσει το δημόσιο κάποιο ακίνητο δικό του, τότε θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς την ΔΟΗ, με την οποία να δηλώνει ότι δεν το δήλωσε στην δήλωση ακινήτου, διότι ο νόμος ορίζει ότι απαλλάσσεται. Δηλαδή με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι ο νόμος λέει κάτι συγκεκριμένο. Μα είναι αυτονόητο ότι αφού το λέει ο νόμος ισχύει.